Θα το συζητήσουμε το ενεργειακό σήμερα με έναν άνθρωπο που ξέρει και την καλή και την ανάποδη. Είναι ο κύριος Χρήστος Κολοβός, ο οποίος σας θυμίζω ότι στο παρελθόν ήταν και διευθυντής μηχανικός παραγωγής και μελετών στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα πριν έρθουμε στα κάθε μας, κύριε Κολοβέ, διότι έχουμε μία ακόμη σύνοδο κορυφής για το ενεργειακό. Τι βλέπετε εσείς? Ο Βάρναλης πριν από ένα χρόνο, πριν από έναν αιώνα, είχε γράψει το ποίημα «Η Μοιραίη», που έλεγε «Δειλή Μοιραίη, διάβουλη αντάμα, περιμένουμε ένα θαύμα». Αυτό ακριβώς γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαρκώς κλωτσούν το τενεκεδάκι παρακάτω, οι πολιτικοί κοροϊδεύουν ασύστολα τους λαούς τους. Εκείνο που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος είναι ότι πριν τρεις μέρες η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα την εξέλιξη των τιμών ενέργειας στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Μπορείτε όλοι να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να την βρείτε στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην τιμή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Μάλτα και την Ιταλία. Με μέση τιμή ηλεκτρισμού 237,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, την ίδια στιγμή που η διπλανή μας ακριβώς Τουρκία είναι στο 117,3, περίπου στα μισά δηλαδή, και η Πολωνία στο 149,9. Και εγώ ρωτώ, πώς θα ανταγωνιστεί η ελληνική οικονομία με την τουρκική την διπλανή μας, με αυτές τις τιμές ηλεκτρισμού? Το έχω ξαναρωτήσει, κύριε Σαχίνη, σε εσάς, και περιμένω από την κυβέρνηση να μας πει αυτό ακριβώς. Άρα, κύριε Κολοβέ, ώρα που έδωσε στην Τουρκία και τον όρο Turk Aegean, και αποσύρει μάλιστα και τα οπλικά συστήματα από τα νησιά, ακριβώς όπως ζητάει η Τουρκία. Άρα, κύριε Κολοβέ, μου λέτε, μία ελληνική, μέση ελληνική επιχείρηση ή θα βάλει λουκέτο ή θα υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή. Και επειδή σωστά εσείς αναφέρεστε στο τρίμηνο, εγώ να πω ότι χθες μόνο στο χρηματιστήριο ενέργειας ήμασταν πρωταθλητές, 274,85 ευρώ η μεγαβατόρα. Από τη ΡΑΕ το στοιχείο, παρακαλώ. Ναι, και αν θα δείτε και το χρηματιστήριο, τα ωραία στοιχεία στο χρηματιστήριο ενέργειας, έχουμε εδώ και 2-3 μέρες το εξαιρετικά περίεργο φαινόμενο οι πανάκριβες τιμές να είναι στις 7-8 το πρωί και όχι το βράδυ που ήταν στη βραδινή αιχμή ζήτησης. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε, αν το καταλαβαίνετε? Είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια, κύριε Σαχίνη, είναι τόσο απλό. Οφείλονται ακριβώς στον τρόπο οργάνωσης της αγοράς που έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Πείτε μου, σας και επίσης, ναι. Ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις δίθεν επιδοτήσεις, πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια στις δίθεν επιδοτήσεις των τιμών ηλεκτρισμού, που είναι ακριβώς μεταφορά χρημάτων των φορολογουμένων στους παρόχους ηλεκτρισμού για να μην χρεοκοπήσουν, χωρίς να κρατικοποιεί τους παρόχους προκειμένου να ελέγξει τις τιμές του ρεύματος. Μας έχουν παραδώσει βορά στην κερδοσκοπία. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ήσασταν σε αυτό το Συμβούλιο των Ηγετών με την Κομισιόν, ποια πιστεύετε ότι είναι η πρόταση, καταρχήν στη μεγάλη εικόνα, που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι επίγουσα σημασίας για όλους τους λαούς της Ευρώπης, γιατί σιγά σιγά οι λαοί παίρνουν φωτιά? Ποιο είναι στην ενέργεια πάνω, ποια θα έπρεπε να είναι η κίνηση ΜΑΤ, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι καταρχήν δεν μαθαίνουμε τι πραγματικά συζητιέται σε αυτές τις συνόδους κορυφής. Αυτά που συζητιούνται θεωρώ ότι μένουν κρυφά και βγαίνουν αυτοί θέλουν να μάθουμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που λέει η ίδια έκθεση της Κομισιόν που σας ανέφερα νωρίτερα είναι ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 πανευρωπαϊκά αυξήθηκε η χρήση λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Και μας λένε ότι αυτό οφείλεται, βλέπουμε δημοσιεύματα, ότι αυτό οφείλεται σε μη διαθεσιμότητα καυσίμου. Ξέρετε, χθες έτυχε να πάω στη Φλόρινα για ένα δικαστήριο της ΔΕΗ, όπου είμαι μάρτυρας, και περνώντας ανεβαίνοντας από την Πτολεμαΐδα προς τη Φλόρινα, ο καπνός από τα λιγνητικά εργοστάσια των Σκοπιανών είχε περάσει νότια του Αμιντέου, δηλαδή καμιά 30-40 χιλιόμετρα μέσα από τα ελληνικά σύνορα,
ενώ ο δικός μας ο ΑΕΣ Μελίτης ήταν σβηστός. Και βεβαίως στέλνουμε ελληνικό λιγνίτη από το ορυχείο της Αχλάδας στα ελληνοσκοπιανά σύνορα στους Σκοπιανούς να το καίνε από την άλλη μεριά και σε εμάς έρχεται ο καπνός. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, δυστυχώς. Και βεβαίως αυτό καταλήγει στο 237,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα τιμή ρεύματος που έχουμε το χάλκινο μετάλλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο δεύτερο τρίμηνο του 2022. Ρωτάει εδώ φίλος. Μας είπε βεβαίως πρόσφατα ο ΑΔΜΙΕ, ναι, ότι κοιτάξτε να δείτε, να την τάδε μέρα, 7 Οκτωβρίου νομίζω ήταν, είχαμε 100% παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ. Μάλιστα. Ουδέν ψευδέστερο. Γιατί? Ουδέν ψευδέστερο. Γιατί την ίδια στιγμή που είχαμε καταρχήν απαγορευτικό απόπλου. Και όταν έχουμε απαγορευτικό απόπλου, οι ανεμογεννήτριες γυρνούν σαν τρελές και ο ΑΔΜΙΕ δεν ξέρει τι να κάνει το ρεύμα. Την ίδια μέρα λοιπόν το ρεύμα το κάναμε εξαγωγή. Και ήταν η μέρα νομίζω που είχα βγει και στην τηλεόρασή σας και σας το είχα πει ότι πολύ θα ήθελα να ξέρω σε τι τιμές το δώσαμε αυτό το ρεύμα με εξαγωγές. Χωρίς να έχω υπόψη μου ακριβώς ότι ο ΕΔΜΙΕ θα ισχυριστεί ότι καλύψαμε το 100% των αναγκών μας με ρεύμα. Δεν το καλύψαμε λοιπόν. Την ίδια στιγμή λοιπόν. Ναι. Όχι, δεν το καλύψαμε. Είχαμε παραγωγή περισσότερη από τη ζήτηση που ήταν εξαιρετικά χαμηλή για αυτή την εποχή. Είναι εξαιρετικά χαμηλή η ζήτηση του ρεύματος στο σύστημα ηλεκτροδότησης και όταν παράγουν πολλοί ανεμογεννήτριες, όταν έχουμε απαγορευτικό απόπλο, όπως είχαμε και πριν από δύο μέρες πάλι, mm-hmm, οι ανεμογεννήτριες γυρνούν σαν τρελές, ο ΑΔΜΙΕ δεν ξέρει τι να κάνει το ρεύμα και το εξάγει ή το στέλνει να δουλέψουν τα εργοστάσια με άντληση. Δεν μου λέτε... Ακριβώς για να μην καταρρεύσει το σύστημα ηλεκτροδότησης, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται και η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και στην παραγωγή. Πρέπει να παράγουμε τόσο ώστε να καλύπτουμε τη ζήτηση. Όταν λοιπόν η ζήτηση είναι πολύ χαμηλή και εμείς παράγουμε πάρα πολύ, πρακτικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με το περισσευάμενο ρεύμα. Άρα η μόνη... Ή θα σβήσουν εργοστάσια. Ή θα εξάγεις αυτό το ρεύμα. Ή θα εξάγεις αυτό το ρεύμα ή δεν ξέρω τι άλλο θα το κάνεις. Πείτε μου κάτι. Αν... Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Και την ίδια στιγμή που δούλευαν σαν τρελά τα αιωλικά και είχαμε απαγορευτικό απόπλου, επειδή είχαμε απαγορευτικό απόπλου, δούλευαν ταυτόχρονα και θερμικά εργοστάσια και λιγνητικά και φυσικού αερίου. Γιατί? Και στην πράξη λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να σβήσουν, δεν μπορούν να αναβοσβήνουν αυτά τα θερμικά εργοστάσια, δεν είναι γκαζίρες. Πληρώνουμε λοιπόν και τα αιωλικά να δουλεύουν σαν τρελά, αλλά και τα θερμικά εργοστάσια και ύστερα μας λένε ότι οι ΑΠΕ ρίχνουν τις τιμές. Σε ποιον ρίχνουν τις τιμές? Με προλάβατε. Φτάνει αυτό στον τελικό καταναλωτή? Μισό λεπτό. Δεν φτάνει. Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ, αυτό θέλω να το εξηγήσετε. Με προλάβατε. Γιατί ένα βασικό επιχείρημα είναι ότι αν καταφέραμε να έχουμε κάλυψη στο 100% με ΑΠΕ, θα μπορούσαμε άμεσα να ρίξουμε τις τιμές, γιατί ήδη επηρεάζονται οι τιμές και πέφτουν προς τα κάτω. Δεν πέφτουν προς τα κάτω οι τιμές? Κοιτάξτε, στο ίδιο δελτίο που ο ΑΔΜΙΕ ισχυρίστηκε ότι είχαμε κάλυψε 100% των αναγκών από ανεμογεννήτριες, βγήκε η Ένωση των Αιωλικών και είπε να τα αιωλικά αποζημιώνονται με 94 ευρώ, τα λιγνητικά μετά από φόρους με 190 ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος είναι οι φόροι διοξιδίου του άνθρακα εδώ, mm-hmm, και οι μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες καθορίζουν και την τελική τιμή στη χονδρική αγορά με 499 ευρώ η σταθμή φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν καταλήγουμε να έχουμε ακριβή τιμή επειδή την τιμή στο χρηματιστήριο την καθορίζουν οι σταθμοί φυσικού αερίου με τα 500 ευρώ τη μεγαβατόρα, επειδή το φυσικό αέριο είναι πανάκριβο. Και το οποίο, όπως μας είπατε, εργοστάσιο φυσικού αερίου δεν κλείνει, δεν είναι άναψε σβήσε, λειτουργεί. Λειτουργεί, επειδή δεν μπορεί να σβήσει. Άρα και το 100%, μισό λεπτό κύριε Κολοβέ. Αέριο, κύριε Κολοβέ, μισό λεπτό. Όλα αυτά τα χρόνια. Μισό λεπτό, κύριε Κολοβέ, ακούστε με. Για να το καταλάβει ο πολλής κόσμος, εσείς το ξέρετε, το παίζετε τα δάκτυλα, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα μου λέτε και το 100% να είχαμε από ΑΠΕ καθημερινά, καθημερινά, γιατί δεν το έχουμε πετύχει, αλλά ας πούμε το είχαμε κάθε μέρα. Πάλι δώρον άδωρον είναι με τον τρόπο που λειτουργεί το χρηματιστήριο. Βεβαίως, βεβαίως. Διότι όσο το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει και σε άρθρο, ότι όσο θα λειτουργούν μονάδες φυσικού αερίου και όσο το φυσικό αέριο θα είναι πανάκριβο, η τιμή του ηλεκτρισμού θα καθορίζεται από την τελευταία μονάδα που μπαίνει στο σύστημα στο χρηματιστήριο ενέργειας και αυτή η μονάδα θα είναι μονάδα φυσικού αερίου και θα παρασύρει όλη την τιμή προς τα πάνω. Μπορούμε να τα κλείσουμε. Καταλήγει στους καταναλωτές. Μπορούμε να τα κλείσουμε όλα τα εργοστάσια φυσικού αερίου, λιγνίτη, μαζούτ κτλ. Και να λειτουργήσουμε με ΑΠΕ.
Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Άρα... Όχι βέβαια, και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν είναι να κλείσουν τις μονάδες φυσικού αερίου που έγιναν στον 21ο αιώνα στη χώρα μας, τα τελευταία δηλαδή 15 χρόνια, και να τις αντικαταστήσουν με νέες μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες θα μπορούν να αναβοσβήνουν πιο εύκολα. Κάτι σαν να κλείσουμε την ηλεκτροπαραγωγή και να βάλουμε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, να το καταλάβει ο πολλής κόσμος. Αυτά που λέμε τα ή τα ζήτα στο στρατό. Λοιπόν, λέει εδώ... Αυτά είναι παλαβομάρες. Ενεργειακές παλαβομάρες. Λέει ο φίλος ο Παύλος, κύριε Κολοβέ, θέλω να σας ρωτήσω, άρα δεν είναι κλειδί να καταργηθούν τα χρηματιστήρια ενέργειας πρωτίστως? Πρωτίστως, το έχω ξαναπεί, είμαστε δεσμευμένοι από τρία διαφορετικά χρηματιστήρια. Το χρηματιστήριο της ενέργειας, το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου και το χρηματιστήριο των δικαιωμάτων εκπομπών. Και τα χρηματιστήρια είναι ναή της κερδοσκοπίας, δεν έχουν σχέση με προσφορά και ζήτηση. Τα χρηματιστήρια δουλεύουν με τεχνικά σήματα ανόδου και καθόδου των τιμών. Και σπεκουλάρουν οι χρηματιστές ανάλογα με το τι βλέπουν στο διάγραμμα του υπολογιστή σε κάθε δευτερόλεπτο. Ο φίλος ο Σάκης, ερώτηση λέει στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Μπορεί να μας εξηγήσει πώς γίνεται η τιμή του αερίου που πάει στο σπίτι να έχει διαφορετική τιμή από αυτό το αέριο που πάει στους παρόχους? Αν δείτε, λέει, δηλώνουν πιο φθηνό αέριο για να πάει, για παράδειγμα, στις πολυκατοικίες και άλλη τιμή που πάει τάχα για το ρεύμα, και ενώ την καθαρή τιμή χωρίς επιδότηση κτλ. Αν δεν κάνω λάθος και αν διάβασα σωστά τον πίνακα, αν έχω δίκιο, λέει, ο εισαγγελέας πρέπει να τους πιάσει από τα αυτή τώρα. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα τιμολογιακής πολιτικής και στο ρεύμα. Άλλη τιμή έχουμε στην υψηλή τάση, άλλη τιμή έχουμε στη μέση τάση και άλλη τιμή έχουμε στα οικιακά τιμολόγια. Και άλλη τιμή έχουμε και στο νυχτερινό τιμολόγιο. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά τιμολόγια, δεν υπάρχει ένα ενιαίο τιμολόγιο. Αλλά αυτό που λέει για τον εισαγγελέα είναι απολύτως σωστό, θα έπρεπε να τους έχει πιάσει πιο πολύ. Ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα, λέει στον εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Καταλαβαίνω πως ένας από τους λόγους που εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια και εισάγουμε από εκεί την ενέργεια μπορεί να γίνεται για να μην έχουμε αντίκτυπο στο χρηματιστήριο ρήπων και να ρίξουμε ταυτόχρονα και κόστος παραγωγής σε μισθούς και συντήρηση μηχανημάτων. Υπάρχει περίπτωση να είχαμε πιο φθηνό ρεύμα αν το παράγουμε εμείς αντί να βάζουμε τα Σκόπια να το κάνουν για μας? Σαφώς. Αλλά τότε δεν θα καίγαμε φυσικό αέριο. Αν παράξουμε ρεύμα από λιγνίτη, δεν θα παράξουμε ρεύμα από φυσικό αέριο. Όχι από ΑΠΕ. Μάλιστα. Να μην τα μπερδεύουμε. Μάλιστα. Οι μονάδες φυσικού αερίου υποκατέστησαν τις μονάδες λιγνίτη με βάση συγκεκριμένη πολιτική απόφαση του 2010. Ο φίλος ο Νίκος, κύριε Κολοβέ, γιατί μπαίνει, λέει, η μονάδα φυσικού αερίου τελευταία στο χρηματιστήριο και όχι η μονάδα ΑΠΕ που είναι πιο φθηνό? Βάσει της νομοθεσίας η ενέργεια των ΑΠΕ προεντάσσεται. Χωρίς καμία σχέση με τις τιμές. Γιατί έτσι τους αρέσει, λέω εγώ, κύριε Κολοβέ, αυτό που το αποφάσισε. Απλώς το οριακό κόστος καυσίμου στις μονάδες των ΑΠΕ είναι μηδενικό. Και έχουν οργανώσει το χρηματιστήριο να δουλεύει με το οριακό κόστος καυσίμου, αγνοώντας το συνολικό κόστος, το οποίο συνολικό κόστος είναι το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής. Σωστό. Λέει ο φίλος Ορέστης, δηλαδή, κύριε Κολοβέ, έχουν φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα ενέργειας όπου καταναλωτής δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τίποτα και μόνο αυτό δεν αρκεί για να ανοίξει διαδικασίες η δικαιοσύνη? Τώρα θα μου πεις, λέει, κάποιος ποια δικαιοσύνη. Είναι απολύτως σωστό το ερώτημα. Πάμε στο διατάφτα. Κατά τη γνώμη σας, επειδή, κοιτάξτε, τα δύσκολα είναι μπροστά και η ενέργεια, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, συμπαρασύρει τα πάντα αυτή τη στιγμή προς τα πάνω. Δεν είναι μόνο το ρεύμα που δεν έχουμε και ιδίως στις βόρειες περιοχές, τι θα σημαίνει αυτό στις συνθήκες κρύου. Είναι η ίδια η λειτουργία της οικονομίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας. Υπάρχει τρόπος να βγούμε από αυτό το σπιράλ που πλέον γίνεται σπιράλ αγχώνης? Είναι σπιράλ θανάτου, σπρώχνει τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Ο πληθωρισμός επίσημος είναι στο 12,1%, θα συνεχίσει να ανεβαίνει, θα περάσει το 15% μέσα στο 2022, αρχές του 2023. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός πληθωρισμός για τα νοικοκυριά θα είναι πάνω από 20-25%, γιατί ο επίσημος πληθωρισμός μετράει ένα σωρό πράγματα μέσα, ενώ τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν πολύ λιγότερα. Και σε κάθε περίπτωση είναι σπιράλ θανάτου, κυρίως για την νεολαία που είναι χαμηλόμισθη, που έχει χαμηλές αμοιβές.
αυτά τα χαμηλά εισοδήματα θα υποφέρουν τα περισσότερο. Και ο λόγος ακριβώς που έχω βγει από πέρυσι το Δεκέμβριο και μιλάω και στο κανάλι σας και σε άλλα ραδιόφωνα, είναι ότι αυτή η πολιτική καταστρέφει τις ζωές των παιδιών μας. Αυτό, εκεί ακριβώς είναι η ουσία. Και επειδή ακριβώς έχω πει ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι ακριβώς η πολιτική που πρέπει να αλλάξει. Θα σας πει κάποιος, ένα κράτος που θέλει να έχει το μίνιμουμ μίας ποιοτικά ανεκτής, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω, επιβίωση των πολιτών του σε αυτές τις συνθήκες που είναι πανευρωπαϊκές, πανευρωπαϊκές, παγκόσμια δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τι μέτρα θα έπρεπε λοιπόν να πάρει ενεργειακά και για να μην έρχεται ταμπλάς στον καθένα που ανοίγει το λογαριασμό και για να έχει επάρκεια και για να έχει χαμηλές τις τιμές? Δεν είναι ενεργειακά τα μέτρα, είναι πολιτικά τα μέτρα. Πρέπει να δώσει μια κλωτσιά στις υπάρχουσες πολιτικές ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, για να έχει κανείς μια ασφάλεια στην ηλεκτροπαραγωγή, ναι, μια ασφάλεια στην ενέργεια, πρέπει να έχει πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας. Στην Ελλάδα ακριβώς αυτό διακόπηκε. Διακόπηκαν οι πολλαπλές πηγές τροφοδοσίας και εξαρτήθηκε όλη η ηλεκτροπαραγωγή από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι 100% εισαγόμενο. Εισαγόμενο. Να το λέμε αυτό, έχετε δίκιο. Εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα το είχα επισημάνει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το καλοκαίρι του 2021. Το είχα επισημάνει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορείς να βάζεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι στο καλάθι του φυσικού αερίου. Και μάλιστα χθες, ξέρετε, όταν κοιτούσα τα στοιχεία για το 2017, είχα ρωτήσει εγγράφως στον κύριο Παναγιωτάκη σε ένα σημείωμα που του είχα στείλει, τι θα συμβεί στη χώρα στην επόμενη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου. Το έγραφα τον Αύγουστο του 2017, κύριε Σαχίνη. Το 17, τον Αύγουστο του 2017. Τον Αύγουστο του 2017 είναι γραμμένο σε σημείωμα που είχα στείλει τότε για την κατολίσθηση του ρυχείου Αμιντέου στον τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Παναγιωτάκη. Mm-hmm. Τι απάντηση πήρατε? Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Δεν πήρατε απάντηση. Αλλά το τι συμβαίνει στη χώρα στην την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, το ζούμε ακριβώς αυτές τις μέρες. Από πέρυσι. Κατά τη γνώμη σας, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, οι λιγνίτες θα έπρεπε ήδη να επαναλειτουργούν στο μέγιστο? Βεβαίως. Το έχω πει από τον Μάρτιο, το έχω γράψει από τον Μάρτιο, ότι οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες λύσεις και στις έκτακτες λύσεις θα ήταν, το είχα γράψει, η επαναλειτουργία των κλειστών λιγνητικών μονάδων και η επαναλειτουργία των ορυχείων, τα οποία τα κατέστρεψε η τωρινή κυβέρνηση, κλείνοντας το λιγνητορυχείο της Καρδιάς και αποξηλώνοντας τον εξοπλισμό, κλείνοντας το λιγνητορυχείο του Αμιντέου, αποξηλώνοντας τον εξοπλισμό, παραδίδοντας το λιγνητορυχείο Αμιντέου στους Γερμανούς της RWE για να βάλουν εκεί φωτοβολταϊκά, και μας έχουν τρελάνει στο παραμύθι ότι να θα βάλουμε ΑΠΕ και θα έχουμε ρεύμα. Όταν θα βάλουμε ΑΠΕ και θα έχουμε ρεύμα, δεν θα ξέρουμε τι να το κάνουμε και θα το στέλνουμε έξω, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση για το ρεύμα των ΑΠΕ. Είναι τόσο απλό. Βλέπω, κύριε Κολοβέ, επιμένετε εδώ, ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα, μια ερώτηση για τον κύριο Κολοβό. Μετά από μια υποτιθέμενη πλήρη διακοπή προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, τι ακολουθεί για την πατρίδα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει το διαφορετικό ενεργειακό της μείγμα. Εμείς δεν έχουμε μείγμα, εγώ αυτό καταλαβαίνω, μου λέτε. Ναι, η Γαλλία για παράδειγμα έχει τα πυρηνικά της. Αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα από την διακοπή του αερίου της Ρωσίας. Εμείς έχουμε την Ρεβιθούσα και φέρνουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πλέον ο κύριος προμηθευτής μας. Επομένως θα παίρνουμε από εκεί. Τώρα σε τι τιμές θα το παίρνουμε? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πώς θα ανταγωνιστεί η οικονομία μας στην οικονομία της Τουρκίας, κανένας δεν μας το λέει. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Αναστάσης, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα αν χρόνια τώρα είχαμε προχωρήσει σε αξιοποίηση των υδρογονανθράκων μας σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας? Βεβαίως, το φυσικό αέριο που βρίσκεται νότια της Κρήτης και δεν το κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην το βγάλουμε, θα μας κόστιζε απείρως λιγότερα. Τόσο απλό είναι. Έχουμε ένα έτοιμο πετρελαϊκό κοίτασμα στον Πατραϊκό κόλπο, το οποίο δεν το βγάζουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Σας είπα ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Λέει η φίλη Μαρία, κύριε Κολοβέ, είστε πεισμένος ότι οι πάροχοι
κερδίζουν αυτή τη στιγμή ή κερδοσκοπούν ή εσχροκερδούν. Ποια είναι η πιο σωστή έκφραση κατά τη γνώμη σας? Θα έλεγα ότι εσχροκερδούν με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης, η οποία σπέβδει να τους ταΐζει με δημόσιο χρήμα και είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις επιδοτήσεις που δίνει στους παρόχους. Όχι στους καταναλωτές, στους παρόχους. Άλλος φίλος, ο Βασίλης. Κύριε Κολοβέ, ξέρω λέει ότι εσείς είστε στο πεδίο της ΔΕΗ, δεν είστε στις καταναλώσεις. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής? Όντως κόπηκε και όντως καλύβεται από την επιδότηση στους λογαριασμούς μας? Γιατί εγώ όταν ανοίγω το λογαριασμό δεν μου βγαίνουν. Κοιτάξτε, οι πάροχοι συμμετέχουν στο χρηματιστήριο ενέργειας και αγοράζουν από εκεί ενέργεια και τελικά διαμορφώνουν την τιμολογιακή τους πολιτική προς τους καταναλωτές με βάση το τι έχουν αγοράσει. Τώρα, το τι περιθώρια κέρδους έχουν, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Για παράδειγμα, έβλεπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 2,2 δισεκατομμύρια υπερκέρδη, τα οποία σκοπεύει να φορολογήσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι βέβαιο ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Αλλά αυτό δεν το περιμένω από τη Σύνοδο Κορυφής, βεβαίως. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση εδώ που γίνεται, η βιομάζα θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές τουλάχιστον στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις? Μα δεν υπάρχει βιομάζα. Δεν υπάρχουν ποσότητες βιομάζας. Μάλιστα. Και αυτό που βλέπετε βιομάζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το συστηματικό πελέκημα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών δασών, που δεν ξέρω πόσο βιώσιμο είναι. Ξέρετε, και στην Ελλάδα είχαμε βιομάζα τον 17ο, τον 18ο αιώνα. Είναι τα καυσόξυλα, τα οποία και πλέον τρέχουν όλοι να τα πάρουν, να τα κάψουν στα τζάκια, μπας και ζεσταθούν το χειμώνα. Μπας και ζεσταθούν το χειμώνα. Η φίλη Νεκταρία. Κύριε Κολοβέ, γιατί δεν λέτε κάτι και για τα υδροηλεκτρικά? Τα θεωρείτε ότι δεν ενισχύουν το μείγμα? Υδροηλεκτρικά δυστυχώς δεν έχουμε τόσα πολλά νερά όσα θα μπορούσαμε να έχουμε αν είχαμε κάνει 2-3 υδροηλεκτρικά ακόμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε τα αντιλυσιοταμευτικά υδροηλεκτρικά να λειτουργούν, αλλά δεν τα βάζουμε, διότι αν θα δουλέψουν, όπως θα βάζουμε και τη μεσοχώρα να δουλέψει, διότι αν δουλέψουν τα υδροηλεκτρικά θα περιορίσουν την κατανάλωση του φυσικού αερίου. Το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο σας. Άρα εδώ το κλειδί είναι αν παίρνεις απόφαση να περιορίσεις την κατανάλωση του εισαγόμενου φυσικού αερίου ή όχι, με άλλες εναλλακτικές που φυσικά διαθέτεις. Αυτές που διαθέτεις, δεν λέμε αυτές που δεν διαθέτεις. Και εσείς θεωρείτε ότι σε αυτή την έκτακτη περίσταση ο λιγνίτης είναι ένα από τα κλειδιά? Βεβαίως, διότι η οικονομία, η ηλεκτροπαραγωγή έχει ανάγκη από φορτίο βάσης και το φορτίο βάσης μέχρι και το 2012-2013 το παίρναμε από το λιγνίτη. Επί 60 χρόνια. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Κολοβέ, δεν τα λέτε καλά, ούτε εσείς ούτε ο κύριος Σαχίνης. Εδώ τα διαβάζουμε όλα, κύριε Κολοβέ. Αφού υπάρχει κυβερνητική απόφαση επαναλειτουργίας όλων των λιγνητικών μονάδων, γιατί λέτε ότι δεν σπρώχνουμε τους λιγνίτες αυτή την περίοδο? Βεβαίως υπάρχει κυβερνητική απόφαση να δουλέψουν οι λιγνητικές μονάδες, αλλά αυτό είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου, διότι άλλο το να λες και άλλο να το κάνεις. Το είπαν, δεν το έκαναν. Δεν δουλεύουν οι λιγνητικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 3 λιγνητικές μονάδες από τις 7 που υπάρχουν και μπορούν να δουλέψουν. 3 μονάδες στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, 3, 4 και 5. Οι μονάδες της Μεγαλόπολης είναι σβηστοί, οι 2 μονάδες του Αγίου Δημητρίου είναι σβηστές, η μονάδα της Μελίτης είναι σβηστή. Και οι 2 μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου βάλαν μόλις προχθές. Δούλευε μόνο μία. Σε αυτές τις συνθήκες. Ο Γεράσιμος από την Ανάποδη. Πόσο γρήγορα μπορούν να μπουν στο σύστημα η πλήρης λειτουργία και ποιο είναι το μάξιμουμ που μπορεί να φτάσει των λιγνητικών μονάδων? Εντάξει, όλα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να διακοπούν οι εξαγωγές λιγνίτη στα Σκόπια και το 1 εκατομμύριο λιγνίτη που έχουμε συμφωνήσει να δίνουμε στους Σκοπιανούς για το επόμενο έτος να πάει στον ΑΕΣ Μελίτης να δουλέψει ο ΑΕΣ Μελίτης, όπου μας λένε ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα καυσίμου. Το διαβάσαμε και αυτό το πράγμα. Είναι εξωφρενικό το ότι διαβάζουμε αυτόν τον καιρό. Μηχανήματα εξειδικευμένο προσωπικό επαναλειτουργίας των ορυχείων υπάρχουν ή και για αυτά θέλουμε χρόνο? Άντε και πήραμε την πολιτική απόφαση να επαναλειτουργήσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες. Έχουμε τον τρόπο να φέρουμε την πρώτη ύλη σε αυτές τις μονάδες?
Πλέον όχι, διότι έχουν καταστρέψει τα λιγνητορυχεία. Προκειμένου να σιγουρευτούν ότι θα δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και θα καίμε φυσικό αέριο, έχουν αποξηλώσει, έχουν κλείσει δύο λιγνητορυχεία. Σας τα είπα προηγουμένως, το λιγνητορυχείο της Καρδιάς και το λιγνητορυχείο του Αμιντέου. Έχουν αποξηλώσει τον εξοπλισμό, έχουν διώξει τον κόσμο με εθελούσια έξοδο σε προώρη συνταξιοδότηση. Άρα αυτά πρέπει να τα ξαναστήσει όλα κανείς από την αρχή και αυτά θέλουν χρόνο και χρήμα. Και τέλος ένα ερώτημα από τη φίλη μου τη Δήμητρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου έχει ακουστεί ότι θα πέσουν σε αυτή την ιστορία 40 δις επιδοτήσεων παρόχων πολιτών και πάει λέγοντας. Αυτά δεν φτάνανε για να επαναφέρει στο δημόσιο τη ΔΕΗ και τους παρόχους? Δεν ξέρω που έχει προκύψει αυτό το νούμερο το 40 δις. Εκείνο που μας είχε πει ο αρμόδιος υπουργός στις αρχές Σεπτεμβρίου ήταν 10 δις. 10 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι. 10 δις μέχρι το τέλος του 2022. Το 40 δις από εγώ λέω και τα 10 δις. Ούτε εγώ, αλλά όφιλα να το διαβάσω. Όμως και τα 10 δις, πόσο έχει η αξία της ΔΕΗ σήμερα, κύριε Κολοβέ? Με 10 δις αγοράζει κανείς την ΔΕΗ, τον Μυτιλινέο, τον Περιστέρι, τους πάντες. Ελληνικά πετρέλαια, χωράζεται όλο τον ενεργειακό τομέα. Μάλιστα. Κύριε Κολοβέ, αντί επιλόγου αφήνω εσάς να κλείσετε τη σημερινή μας συνομιλία. Δεν είναι ευχάριστη εικόνα, αλλά εσείς επιμένετε ότι εδώ είναι θέμα πολιτικής απόφασης τελικώς. Είναι πολιτικής απόφασης. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποτύχει πλήρως. Έχουν καταστρέψει τις ζωές των παιδιών μας προκειμένου να κουκουλώσουν τα λάθη της πολιτικής τους. Χρεώνουν τις επόμενες γενιές με απίστευτα ποσά και όλα αυτά γίνονται για συγκεκριμένες σκοπιμότητες για τις οποίες δεν μας μιλάει ποτέ κανείς. Συνεπώς, εάν δεν αλλάξει η πολιτική, δεν πρόκειται να δούμε φως στην άκρη του τούνελ. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχουν κατεβεί οι πολίτες στους δρόμους. Θέλουν την αλλαγή της πολιτικής. Διότι η τωρινή πολιτική μας έχει καταστρέψει και έχει καταστρέψει τις ζωές των παιδιών μας. Χρήστος Κολοβός, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κυρίως γιατί απαντάς σε πρώτο χρόνο σε ερωτήματα Κροατών. Στο μέτρο βεβαίως που ο άνθρωπος γνωρίζει είναι ο τομέας του ή μπορεί να δώσει απαντήσεις, όμως απαντά. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Κύριε Κολοβέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, από το Ηράκλειο. Καλημέρα στους ακροατές σας.